φίλες και φίλοι, το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση, σήμερα βρίσκεται στην Τινησία. Σε λίγο πλησιάζουμε στη Ματμάτα. Είναι το χωριό των Βερβέρων, όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Οι κατοικίες τους έχουν σκαφτεί στα βράχια, για να προστατεύονται όλα τα δωμάτια από τη ζέστη της ημέρας, χωρίς φως, νερό και ηλεκτρικό. Οι γυναίκες είναι οι θεματοφύλακες των παραδόσεων, καθώς οι άντρες εργάζονται στις πόλεις. Βρισκόμαστε στην Καϊρουάν, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του Ισλαμισμού. Χαρακτηρίζεται τέταρτη ιερή πόλη στον κόσμο μετά τη Μέκα, τη Μεδίνα και τα Ιεροσόλυμα. Το όνομά της προέρχεται από την αντίστοιχη περσική λέξη που σημαίνει καραβάνι. Η πόλη έχει περίπου 120.000 κατοίκους, το κυριότερο αξιοθέατο της είναι το ιστορικό και μεγαλοπρεπές τζαμί του Ούγκμπα και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Καϊρουάν ιδρύθηκε περί το 600 μετά Χριστόν, αρχικά ως στρατόπεδο κατά την μετακίνηση των Αράβων προς τα δυτικά παράλια της Βόρειας Αφρικής. Αργότερα έγινε τόπος ανάπαυσης ως καραβάν σεράι που εξελίχθηκε σε τόπο προσευχής. Αποτέλεσε δε κέντρο θρησκευτικής έρηδας μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Εκτός από το διάσημο τζαμί του Ούγκμπα, στην πόλη βρίσκονται και πολλά άλλα ιστορικά τζαμιά που λειτουργούν ως θεολογικές σχολές ερμηνείας του Κορανίου. Η Τινησία συνδυάζει ατμόσφαιρα ευρωπαϊκής, αραβικής και αφρικανικής κουλτούρας και έτσι ο τουρίστας, οποιονδήποτε τουρίστα επισκεφτεί την Τινησία, βρίσκει αυτό που ζητά, βρίσκει το γούστο του στην Τινησία, βρίσκει την ίσιο σε ένας λαός που αγαπά και εκτιμά και σέβεται τους άλλους λαούς. Αυτή είναι η Τινησία. Είναι πολύ κοντά από την Ευρώπη και δεύτερον είναι οικονομικός προορισμός προπαντός για την εποχή μας, για τις μέρες σήμερα της κρίσης. Άρα το πακέτο στην Τινησία για μια εβδομάδα όλα πληρωμένα δεν ξεπαρνά τα 500 με 550 ευρώ. Όλα πληρωμένα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε από την αρχαία πρωτεύουσα του κράτους της Καρχιδόνας που βρισκόταν στα βόρεια παράλια της Αφρικής στη σημερινή Τινησία. Άρχιζε από τη Μεγάλη Σύρτη ανατολικά, έφτανε στα δυτικά μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό και στα νότια μέχρι την Τριτονίδα Λίμνη. Εξαιρετική η στρατηγική τοποθεσία της Καρχιδόνας στη Μεσόγειο που η παράδοση λέει ότι την έκτισε η βασιλοπούλα Διδό που έφυγε από την πατρίδα της στην Τύρο μετά την δολοφονία του συζύγου της Ακέρβαντα και πήγε στα παράλια της Αφρικής το 813 π.Χ. απέναντι από τη Σικελία. Η πόλη έφτασε στη μεγάλη της ακμή,
ήταν περίφημη για τη θαλασσοκρατία της και περιελάμβανε περισσότερους από 700.000 κατοίκους που ήταν απόγονοι των Φινίκων. Η θρησκεία τους ήταν ο πολυθεϊσμός και είχαν αριστοκρατικό πολίτευμα. Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων ήταν η γεωργία και το εμπόριο. Η πόλη έγινε εμπορικό κέντρο και διέθετε σπουδαία ναυτική δύναμη ώστε να συναγωνίζεται τους Έλληνες και τους Ετρούσκους. Κυριότερος όμως ανταγωνιστής και αντίπαλός της ήταν η Ρώμη. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Διονυσίου και βλέπετε την εκπομπή Εν Λευκό. Στην Τινησία φημισμένα είναι τα χειροποίητα χαλιά. Η τεχνική της παραγωγής τους διατηρείται μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας συνθέσεις από την φύση και μοτίβα χαρακτηριστικά της κληρονομιάς των προγόνων τους, των Βερβέρων. Πολλές περιοχές της Τινησίας είναι ανεπτυγμένες τουριστικά και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Σε αυτά τα σημεία μάλλον θα νιώσετε και την επεκτατική σκιά του μαζικού τουρισμού. Εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα πολλών αστέρων κατά μήκος της ακτογραμμής, ατέλειωτες παραλίες με λεπτή άμμο, θάλασσα σε αποχρώσεις τυρκουάζ, κήπη με πορτοκαλιές και γιασεμί συνθέτουν το τοπίο σε αυτές τις περιοχές. Η χώρα αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μαύρης Ηπείρου. Είναι ένας τόπος που αιώνες τώρα έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη θάλασσα και την έρημο με σαφείς επιρροές τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση. Την Ισία, το 40% της χώρας καταλαμβάνει η έρημος Σαχάρα και το υπόλοιπο περιλαμβάνει γόνιμα εδάφη και προσβάσιμες ακτές. Για πολλούς η αληθινή Τινησία βρίσκεται στο νότο, εκεί που μπορεί να σας αποπλανήσει με τις μαγευτικές οάσεις της, την απέραντη χρυσοκίτρινη αμοθάλασσα, τα λιγερόκορμα φοινικόδεντρα, τους παραδοσιακούς βερβέρικους οικισμούς και τους φιλόξενους νομάδες της, στα πρόσωπα των οποίων καθρεφτίζεται όλη η σοφία και η απλότητα της ερήμου. Εδώ στο νότο, η άμμος της ερήμου βάφεται κόκκινη από τις τελευταίες αδύναμες ακτίνες του αφρικάνικου ήλιου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ακόμα καθημερινής συνομιλίας των τόπιων με την απέραντη, ήσυχη, γαλήνια Σαχάρα. Υπάρχει ένα εθιμοτυπικό για την ενδυμασία εδώ. Και τα γυαλιά από εδώ, Thank you very much. Την νεκρική ησυχία της ερήμου διακόπτει μόνο το ρυθμικό θρόισμα των χιλιάδων φοινικόδεντρων της κοντινής όασης, ενώ η ματιά, βουβή και απόκοσμη, ταξιδεύει ανεμπόδιστα μέσα στο απόλυτο κενό του επίπεδου ορίζοντα που ξετυλίγεται μπροστά σου.
Εδώ νιώθεις ταπεινός προσκυνητής σε έναν απέραντο χώρο, φαινομενικά εχθρικό, αλλά τόσο φιλόξενο για την ψυχή. Έχοντας αφήσει αρκετά πίσω μας τα τελευταία ίχνη πολιτισμού, περπατάμε δίχως προορισμό πάνω στο βελούδινο πέπλο της ερήμου. Στην έρημο, φίλες και φίλοι, ισχύει ό,τι και στο πέλαγος. Κουμάντο εδώ κάνει η πείρα. Αξέχαστες οι αναμνήσεις από αυτό το ταξίδι. Παραδοσιακές βεδουίνικες βραδιές μέσα σε σκηνές στην έρημο, περιπετειώδεις εξερευνήσεις με καμήλες και τετρακίνητα οχήματα στο αμμώδες τερέν του Τινησιακού Νότου, πολύχρωμες αγορές και χαλαρές βόλτες με ζωήλα τα κάρα στην καρδιά της Οάσης, αποτελούν μέρος των τουριστικών παροχών που μπορεί να απολαύσει ο καθής στην Τινησία. Υπηρεσίες επιπέδου που σχετίζονται άμεσα με το όνειρο της ερήμου και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της υποδειγματικής τουριστικής υποδομής που χαρακτηρίζει αυτή τη βορειοαφρικανική χώρα. Η Ντούζ είναι η νοτιότερη πόλη της Τινησίας στα όρια της Σαχάρας και αποκαλείται πύλη της ερήμου. Μια γεύση της εξωτικής πλευράς της Τινησίας είναι η βόλτα με τις καμήλες. Η καμήλα είναι από τα θηλαστικά που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αντοχή στις συνθήκες που επικρατούν στην έρημο. Το νερό που χρειάζεται το παίρνει από το λίπος που έχει αποθηκευμένο στις καμπούρες της. Το λίπος καίγεται μέσα στον οργανισμό της και της δίνει το νερό που έχει ανάγκη. Λέγεται ότι από την καύση 100 γραμμαρίων λίπους εξοικονομεί 107 γραμμάρια νερού. Επίσης, οσμίζεται από μακριά το νερό όταν υπάρχει πηγάδι ή όαση και ολόκληρο το καραβάνι κατευθύνεται σε εκείνο το μέρος.